Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά να έχουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όσοι συμμετείχαμε το 2018 στην πρώτη εκδήλωση, όπως η σημερινή που διοργάνωσε το κόμμα μας για στρατευμένους και στελέχη εν ενεργεία και αποστρατεία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα θυμούνται ότι τότε υπήρξε το αδιαχώρητο σε εκείνη την ταβέρνα στο Περιστέρι. Τότε κάποιος είχε ευχηθεί με το καλό και στο σεφ για να μας χωράει. Να λοιπόν που βρισκόμαστε αυτή τη φορά στο σεφ για να χωρέσουμε, να ανταλλάξουμε ευχές και να διασκεδάσουμε. Μαζί με τις ευχές όμως δεν ξεχνάμε ότι η καινούργια χρονιά ξεκίνησε με τη φωτιά του πολέμου να καίει σε πολλά μέρη του κόσμου. Στην Ουκρανία ο πόλεμος μένεται 2 χρόνια τώρα. Συνεχίζεται η χρησιμοποίηση των αμερικάνικων βάσεων που βρίσκονται στο έδαφος μας και ιδιαίτερα της Αλεξανδρούπολης, η αποστολή στρατιωτικού οπλισμού. Παρά την ατοϊκή στήριξη, η ουκρανική αντεπίθεση δεν έφερε ουσιαστικά αποτελέσματα. Στο μέτωπο διεξάγεται πόλεμος χαρακομμάτων και φθοράς και δοκιμάζονται σύγχρονα οπλικά συστήματα, με το τίμημα να συνεχίζουν βέβαια να το πληρώνουν και οι λαοί της Ουκρανίας, της Ρωσίας και με διαφορετικό τρόπο βέβαια όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Δεν είναι βέβαια τυχαίο πως τα ευρωατλαντικά επιτελεία που έχουν ήδη ξοδέψει δεκάδες δισεκατομμύρια για τη στήριξη του καθεστώτος Ζελένσκι και των πολεμικών τους βιομηχανιών προβληματίζονται με διάφορες φωνές να μιλούν για την ανάγκη έναρξης συνομιλιών με τη Ρωσία για την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών. Είναι και αυτή άλλη μία απόδειξη της υποκρισίας των επιχειρημάτων με τα οποία προσπαθούσε και η ελληνική κυβέρνηση να πείσει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τον ελληνικό λαό συνολικά για την αναγκαιότητα της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτόν τον πόλεμο στη βάση κάποιων δήθεν αξιών. Τι να πει κανείς για τις αξίες τους? Απλά στρέφει το βλέμμα στην απίστευτη γενοκτονία που βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες στη Γάζα, με τους νεκρούς να προσεγγίζουν πλέον τις 30.000, η μισή εκ των οποίων να είναι παιδιά. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη τραγωδία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την ουσιαστική συνένεση των άλλων κομμάτων πλην του ΚΚΕ, στήριξε από την πρώτη στιγμή και στηρίζει το κράτος του Ισραήλ στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, όσο και αν φαίνεται να προσαρμόζει την τακτική της, παίρνοντας υπόψη τόσο τις λαϊκές αντιδράσεις, όσο και τις κινήσεις σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και έχει σημασία αυτές οι αντιδράσεις να μην σιγήσουν, να συνεχιστούν, να ενταθούν, να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης. Να βουλιάξει λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας το ερχόμενο Σάββατο σε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο στο Πάρκο Ελευθερίας. Όμως σήμερα, 100 και πλέον μέρες μετά, ο κίνδυνος γενικότερης ανάφλεξης είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Ήδη εμπλέκονται εκτός από το Ισραήλ, το Ιράν, η Εμένη, η Συρία, το Ιράκ, ο Λίβανος και άλλα κράτη. Η κατάσταση περιπλέκεται με τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας στην Ιεμένη, ενώ σε εξέλιξη είναι η συγκρότηση πολυεθνικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ερυθρά Θάλασσα, περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας,
που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ στο όνομα της αντιμετώπισης των επιθέσεων των Χούθη και της ασφάλειας, λένε, της ναυσιπλοείας. Με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και με τα άλλα κόμματα να κρύβουν λόγια, στην ουσία στέλνουν φρεγάτα, ελικόπτερο, ομάδα ΟΗΚ, πληρώματα, ναύτες, υπαξιωματικούς, αξιωματικούς, διαφόρων ειδικοτήτων σε μια επικίνδυνη πολεμική επιχείρηση. Μια επιχείρηση η οποία πρέπει να πούμε ότι από πλευράς επικινδυνότητας δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες προηγούμενες μέχρι σήμερα. Είναι γνωστό βέβαια ότι εμείς δεν έχουμε ποτέ συμφωνήσει σε αποστολές εκτός συνόρων. Το έχουμε πει και θα το επαναλαμβάνουμε και από αυτό το βήμα το επαναλαμβάνουμε να ακυρώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την απόφασή της να στείλει ελληνικές δυνάμεις στο στόμα του λύκου. Απόφαση η οποία δεν το κρύβει, αφορά μόνο την εξυπηρέτηση ελληνικών εφοπλιστικών συμφερόντων, αλλά παράλληλα και τον σχεδιασμό των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Οι φρεγάτες που έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός υποτίθεται για την άμυνα της χώρας μας και η κυβέρνηση τις στέλνει χιλιάδες μίλια μακριά. Χρειάζονται πάνω κάτω πάνω από μια εβδομάδα ταξίδι για να επιστρέψουν αν χρειαστεί και τις στέλνει για δουλειές ολότελα ξένες προς τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της κυριαρχίας της χώρας. Φίλες και φίλοι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από αυτή την κατάσταση συγκεκριμένα η αξιωματική, η υπαξιωματική επίσης του πολεμικού ναυτικού είναι τεράστια. Και ενώ βάζει σε κίνδυνο τη ζωή τους στις αποστολές αυτές, αδιαφορεί για τα μεγάλα προβλήματα του προσωπικού, για τους μισθούς που δεν φτάνουν σε καμιά περίπτωση να καλύψουν το τεράστιο κόστος ζωής των οικογενειών τους, που όλο και αυξάνεται. Πλεύσιμα, υπερορίες, νυχτερινά και ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος. Για το γεγονός ότι τα καράβια λειτουργούν υποστελεχωμένα με μεγάλους κινδύνους για το πλήρωμα, αφού ακόμα και επισκευές γίνονται οριακά ή καθόλου. Για το γεγονός ότι τα πληρώματα ζουν ολόκληρους μήνες μακριά από τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους. Και ενώ τα δημοσιεύματα για όλα αυτά βοούν, ενώ ακόμα και οι παραιτήσεις στελεχών του πολεμικού ναυτικού, όπως γράφεται, πληθαίνουν, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις νεότευτες φρεγάτες, την ώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα ακόμα και για τη στελέχωση των ήδη υφισταμένων. Άλλες όμως είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Είναι η εξυπηρέτηση των αιματοβαμμένων σχεδίων του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η διασφάλιση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου στον ανταγωνισμό που υπάρχει σε όλη την περιοχή για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία. Και να ήταν μόνο αυτά. Είναι πολλά ακόμα τα οποία δεν προλαβαίνουμε καν να τα αναφέρουμε σήμερα. Θυμίζουμε όμως ότι μια ενισχυμένη δημιουργία αντιαρματικών βρίσκεται στη Βουλγαρία με μέτωπο απέναντι στη Ρωσία. Μια εκατοντάδα στελεχών της πολεμικής αεροπορίας με την πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία προστατεύοντας, αν είναι δυνατόν, τα συμφέροντα, λέει, της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι για τέτοιους σκοπούς θα αξιοποιηθούν τελικά και οι πολυδιαφυζόμενες Μπελαρά και τα Ραφάλ και φυσικά τα F-35 που προσπαθεί να αποκτήσει η Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό γινόταν άλλωστε με όλες τις αγορές του αιώνα στις οποίες προχωρούσαν διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Για τους ίδιους λόγους ψήφισαν τα άλλα κόμματα του Ευρωατλαντισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τις ονομαζόμενες αμυντικές δαπάνες.
του προϋπολογισμού πριν λίγο καιρό, κοροϊδεύοντας όμως το λαό, γιατί λέει είναι δήθεν για την άμυνα της χώρας. Το πράγμα έχει παραγίνει πλέον. Το λέμε καθαρά. Δεν επιτρέπεται να κινδυνέψει κανένας στρατιωτικός ή φαντάρος για χάρη των εφοπλιστών, του διεθνούς κεφαλαίου, της Σαουδικής Αραβίας, του Ισραήλ, για χάρη των Αμερικάνων, για χάρη του ΝΑΤΟ, για χάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αντιπαράθεσή τους με άλλους συμπεριαλιστές οπουδήποτε στη γη. Απαιτούμε να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές μονάδες και οι επιτελείς που βρίσκονται εκτός των συνόρων μας. Δεν είναι μόνο όμως η άμεση εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων σε τέτοιες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Ούτε τον υπόλοιπο χρόνο πολεμικά πλοία και αεροσκάφη ή μονάδες του στρατού ξηράς μένουν συμμαχικά αδρανείς. Γράφουν εκατοντάδες μέρες το χρόνο εν πλώ. Καταγράφουν πάρα πολλές ώρες πτήσης ή σε πεδία ασκήσεων, σε συνεκπαιδεύσεις με ευρωατλαντικές στρατιωτικές μονάδες, διατηρώντας τις εκπαιδευμένες και ζεστές για τους τρέχοντες και τους επερχόμενους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Την ίδια ώρα, ολόκληρη χώρα, από τον Εύρο έως την Κρήτη, είναι στην υπηρεσία των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ, προσφέροντάς τους βάσεις, άλλες υποδομές, στήριξη σε επεμβάσεις και πολέμους, μετατρέποντας τον τόπο μας και σε στόχο αντιπίνων. Όμως, το πατριωτικό καθήκον των ενόπλων δυνάμεων είναι η άμυνα των συνόρων, η εξασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και του λαού μας. Με τον παραπάνω προσανατολισμό όμως που έχουν οι κυβερνήσεις, αντικειμενικά επιδεινώνεται η αμυντική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων και ειδικά του πολεμικού ναυτικού. Άλλωστε, κανένας εφησυχασμός δεν χωράει σήμερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως προσπαθεί να μας πείσει και η κυβέρνηση. Είναι γνωστό από το παρελθόν ότι τις κουμπαριές και τις ζεμπεκές πολλές φορές τις διαδέχτηκε η ένταση και η σύγκρουση. Το ΚΚΕ, χωρίς να μασάει τα λόγια του, έχει προειδοποιήσει ότι προωθούνται επικίνδυνες διευθετήσεις στα ελληνοτουρκικά με νατοϊκή ομπρέλα στο πλαίσιο του λεγόμενου οδικού χάρτη που συμφώνησαν Μητσοτάκης Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, με τις αποφάσεις της πρόσφατης συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Αθήνα και την κοινή διακήρυξη, επιταχύνεται η πορεία προς τον συμβιβασμό με στόχο την ισχυροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει τεθεί το συνολικό πακέτο των τουρκικών διεκδικήσεων και ανεξάρτητα από κυβερνητικούς ισχυρισμούς διεξάγεται ένα εφόλιστης ύλης παζάρι. Αυξάνονται οι κίνδυνοι για υποχωρήσεις στην κυριαρχία, στα κυριαρχικά δικαιώματα, με αιχμή τα νησιά μας και τη Θράκη. Πρέπει να δυναμώσει η επαγρύπνηση όλων απέναντι σε όλους αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, γιατί ανοίγεται ο ασκός του αιώλου. Οι δηλώσεις Συρίγου για τη συνθήκη της Λοζάνης, ότι είναι δήθεν παροχημένη, δεν ήταν μια αστοχία. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια συνθήκη η οποία καθορίζει όχι μόνο τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τις μειονότητες. Επίσης, η συνθήκη καθορίζει και τα σύνορα της Τουρκίας με άλλες χώρες της περιοχής, όπου μάλιστα ήδη σιγοκαίει ο πόλεμος και οι λαοί
έχουν πάρα πολύ πικρή πείρα από το πώς τελικά αλλάζουν τέτοιες συνθήκες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ενώ στελέχοι ταξιδεύουν εκτός συνόρων ή συνεκπαιδεύονται, οι οικογένειές τους πίσω δεινοπαθούν, όπως δεινοπαθεί η κάθε λαϊκή οικογένεια από τη μεγάλη ακρίβεια. Όταν όμως μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για τους χαμηλούς μισθούς, για την πανάκριβη πράσινη ενέργεια, τα διεθνή καρτέλ, τα τεράστια κέρδη των εφοπλιστών και της μεταφορικής αλυσίδας, τον πληθωρισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τεράστια φορολογία. Καλές οι βόλτες στα σούπερ μάρκετ των υπουργών, αλλά κανείς δεν λέει πως το 1/4 της τιμής στα σούπερ μάρκετ και πάνω από το 65% της τιμής της βενζίνης είναι άδικη έμεση φόρη που πληρώνουμε όλοι μας, φόρους που εκτόξευσε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και διατηρεί η Νέα Δημοκρατία και τους αυξάνει για να διασφαλίζει τα ματωμένα πλεονάσματα. Όπως επίσης ότι τα πρόστιμα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι μια σταγόνα μόνο στον ωκεανό του τζίρου τους. Λύση για ορισμένες συνέπειες της ακρίβειας μπορεί να δοθεί μόνο με την ίδια την πάλη των εργαζομένων, με το ριζοσπαστικό πλαίσιο του ΚΚΕ, απαιτώντας τώρα μεταξύ άλλων κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων, σύγκρουση με την δίθεν πράσινη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκτοξεύει τις τιμές στην ενέργεια, στο ρεύμα, ουσιαστικές ταυτόχρονα αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και τόσα άλλα που περιέχει η πρόταση νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Απ' την άλλη όμως, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι μεγαλοεπιχειρηματίες μετρούν μόνο κέρδη και πολλές φοροαπαλλαγές και κρατικές ενισχύσεις. Την περσινή χρονιά, με τον τόσο υψηλό πληθωρισμό, οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση των κερδών τους κατά 75%, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 25,1 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Φαίνεται λοιπόν για μια ακόμη φορά ότι σε αυτή τη χώρα, στην κοινή μας πατρίδα, δεν βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι. Υπάρχουν οι λίγοι, οι εκμεταλλευτές και οι πολλοί, τα θύματα της εκμετάλλευσης που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα. Η ενέργεια, το νερό, η υγεία, η παιδεία, οι μεταφορές έχουν παραδοθεί ή παραδίδονται σε μεγάλους ομίλους για να αποκομίσουν αυτοί επιπλέον κέρδη, όπως πάει να γίνει τώρα και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που διαμορφώνουν μια κανονική αγορά πτυχίων. Οι φωτιές καταστρέφουν περιβάλλον και περιουσίες. Οι πλημμύρες πνίγουν ολόκληρες περιοχές, περιουσίες στη χώρα μας. Με μια λέξη, όλο αυτό που ζούμε είναι ο καπιταλισμός. Ένα βάρβαρο και άδικο σύστημα. Αλλά μήπως τα στελέχη όλων των κλάδων που είναι στην ενέργεια αμείβονται όπως αρμόζει ή μήπως εξασφαλίζονται έστω με τα δικαιώματά τους οι εργαζόμενοι. Χρήματα για ανατοϊκές δαπάνες υπάρχουν. Δεν υπάρχουν όμως ούτε καν για την υγεία των στρατιωτικών, των οικογενειών τους. Οι νεολαίοι μας πάλι υπηρετούν τη θητεία τους, αντιμετωπίζουν σε πολλές περιπτώσεις απαράδεκτες συμπεριφορές και συνθήκες διαβίωσης στα στρατόπεδα. Οι οικογένειες των στρατευμένων φορτώνονται τεράστια έξοδα. Οι απόστρατοι δεν ξεγελιούνται από τις κατόνομα αυξήσεις, ούτε ξεχνούν τα κλεμμένα πολλών ετών. Στήριγμα και συμπαραστάτη σε όλα αυτά αποδείχτηκε για μια ακόμη χρονιά το ΚΚΕ. Εκατοντάδες είναι οι ερωτήσεις που κατέθεσε μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου
πιέζοντας την κυβέρνηση για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα. Το ίδιο για τον κόσμο που απασχολείται στην πυροσβεστική ή για να λυθούν προβλήματα του προσωπικού στο λιμενικό σώμα και των οικογενειών τους. Το ίδιο και για τους νέους που κάνουν τη στρατιωτική τους θητεία. Με την αλληλεγγύη ανάμεσά τους, αλλά και την διεκδίκηση μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Τα παιδιά του λαού έχουν κάθε δικαίωμα με ψηλά το κεφάλι να συνεχίζουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να διεκδικούν την απεμπλοκή της χώρας των ενόπλων δυνάμεων από ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή από συμφωνίες με τα κράτη δολοφόνους, τον ΗΠΑ, άλλων, του Ισραήλ κλπ. Να κλείσουν τώρα όλες οι ξένες βάσεις θανάτου στη χώρα, να επιστρέψουν οι στρατιωτικοί από πολεμικές αποστολές και επιχειρήσεις εκ των συνόρων. Κανείς δεν πρέπει και δεν μπορεί σήμερα να δεχτεί οι ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούνται σε βάρος των λαών της πατρίδας μας μαζί με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν ανέχεται πλέον τα σώματα ασφάλειας καθημερινά να χτυπούν το λαό, τους αγώνες του. Ακόμα και το προσωπικό του σήμερα πρέπει να σηκώσει το κεφάλι, να αρνηθεί το χτύπημα του λαού, του εργατικού λαϊκού κινήματος. Κάθε λαϊκός πατριώτης στις ένοπλες δυνάμεις να συμπορευτεί μαζί με το λαό. Κάθε τίμιος άνθρωπος μέσα στα σώματα ασφαλείας να αρνηθεί να χτυπά το λαό και την νεολαία, γιατί ούτε τον ίδιο ούτε την οικογένειά του ωφελεί πουθενά αυτός ο ρόλος. Μπορεί να ανατραπεί όλη αυτή η κατάσταση. Εμείς απαντάμε ναι, μπορεί. Με αγώνες, με διεκδίκηση, η ενενεργία και εναποστρατεία στρατιωτική μέσα από τα μαχητικά σωματεία τους, μαζί με τον υπόλοιπο λαό, με τους συλλογικούς αγώνες και τα συνδικάτα, έτσι ώστε να μεγαλώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής των κομμάτων που την υπηρετούν, να δυναμώσει τελικά η συμπόρευση με το ΚΚΕ. Και έχει μεγάλη σημασία και η επιτυχία της γενικής απεργίας, την οποία προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία για την 28η του Φλεβάρη, για όλα αυτά τα πιεστικά προβλήματα, αλλά και με τον ιδιαίτερο συμβολισμό που έχει αυτή η μέρα, η 28η του Φλεβάρη, στον ένα χρόνο μετά το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη, όπου κόστισε τη ζωή σε 57 αθώες ψυχές, στην πλειοψηφία τους νέους ανθρώπους. Με αυτές τις σκέψεις, τελειώνοντας, θα ήθελα εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής να σας ευχηθώ καλή χρονιά, δύναμη, υγεία σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας σε όλα τα επίπεδα. Και στους αγώνες και στις επικείμενες εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο που θα γίνουν την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024. Για ΚΚΕ πολύ πιο ψηλά, πολύ πιο δυνατό. Εύχομαι να περάσουμε όμορφα αυτό το κυριακάτικο μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή δύναμη σε όλους και όλες.